Απλώς ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε λίγο τον κόσμο να περάσει καλύτερα, να κάνουμε τις στιγμές του λίγο πιο ευχάριστες μέσα σε όλα αυτά που περνάμε και καλωσορίζουμε όσους μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε, και να προσπαθήσουμε να διευθυνθούμε τα παιδιά μας κυρίως. Πόσο σημαντικό είναι, κυρία Κουβέλη, ως μέλος του συλλόγου σας να γίνετε τέτοιες χοροσπερίδες τόσο για τους γονείς αλλά ιδιαίτερα για τα παιδιά? Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από αυτό εκφράζουμε την καλή μας διάθεση να διασκεδάσουμε τα παιδιά μας, μαζί με αυτούς να διασκεδάσουν και οι γονείς, να έρθουμε πιο κοντά σαν γονείς. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που μας τίμησε και θέλω να ευχαριστήσω όλο το σύλλογο, όλα τα παιδιά του συλλόγου που έτρεξαν, γιατί διοργανώθηκε και λίγο αργά σχετικά. Παρ' όλα αυτά όμως τα βγάλαμε πέρα, τα καταφέραμε, περνάμε πολύ ωραία, τα καλύτερα έρχονται, είμαστε στο ξεκίνημα της βραδιάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Καλή διασκέδαση. Και τα καλύτερα είναι. Πάμε στις προτεραιότητες από εδώ και πέρα του συλλόγου, ποιες είναι? Κάποιες εκδρομές που έχουμε σκεφτεί να υλοποιήσουμε, σαφώς τα θέματα που αφορούν το σχολείο κτηριακά. Αυτά όμως είναι λίγο πιο επίσημα, ας πούμε, σαν σύλλογος. Και με τη μουσική μας. Ναι, σαν σύλλογος έχουμε προτεραιότητα κάποιες δραστηριότητες όσον αφορά τα παιδιά μας. Αυτό. Κύριε Πρόεδρε, για να κλείσουμε, ποιο είναι το μήνυμα που θα απευθύνατε τόσο στους γονείς αλλά όσο και στα παιδιά του σχολείου σας? Ουσιαστικά το κοινωνικό μήνυμα της αγάπης, που είναι, θα πρέπει να κυριαρχεί πάντα, και το να σεβόμαστε όλοι τους γύρω μας, δηλαδή κάτι που πάει να εκλείψει στην εποχή μας. Μας ενδιαφέρει όσο κοντά είναι ο σύλλογος στα παιδιά και στους γονείς, άλλο τόσο κοντά στο σύλλογο να είναι οι γονείς των παιδιών. Και μην ξεχνάμε και ο σύλλογός σας στο παρελθόν έχει δείξει μεγάλη ευαισθησία στον εθελοντισμό. Έτσι είχατε κάνει πρόσφατα και μια ημερίδα σημαντική για το Νοτιό Μυελό. Και έχουμε υπόψη μας και στο μέλλον να κάνουμε ξανά κάτι τέτοιο και άλλη μια ενημέρωση, η οποία τώρα είναι στα σκαριά, ας πούμε. Όσο αφορά το ίντερνετ, την προσοχή που πρέπει τη δέουσα να έχουν τα παιδιά, τι πρέπει να προσέχουμε εμείς σαν μεγάλοι. Και έχουμε ξεκινήσει μια κίνηση έτσι ώστε να ενημερωθούν και οι γονείς γι' αυτό. Πιστεύουμε ότι είναι κάτι που αξίζει τον κόπο. Θα χαρούμε να είναι όλοι οι γονείς εκεί, γιατί αν ξέρουμε εμείς, μπορούμε να βοηθήσουμε και τα παιδιά μας. Τι ζητάτε από τις τοπικές αρχές, είτε από περιφέρεια είτε από Δήμο, που θα πρέπει να γίνουν άμεσα στο σχολείο σας και που έχουν την αρμοδιότητα? Κοίταξε, για τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν στο σχολείο μας, ενημερώνουμε όσο μπορούμε τις τοπικές αρχές και όλους τους ηθήνοντες που πρέπει. Υπάρχουν κάποια προβληματάκια μέσα στο σχολείο, τα οποία ευελπιστούμε ότι θα φροντίσουν να μας βοηθήσουν και εμείς με τη δικιά μας βοήθεια να προσπαθήσουμε να κάνουμε το σχολείο καλύτερο. Για αυτά τα παιδιά, γιατί ένα σύλλογος όταν πλαισιώνεται από ανθρώπους σπαταλούν χρόνο δικό τους για να διεκμερωθεί οποιαδήποτε κίνηση που κάνουν για τα παιδιά μας. Ένα θερμό χειροκρότημα για τα παιδιά. Και καλούμενη διάθεση σε όλους.